πώς είσαι? Γενικά είμαι πολύ καλά. Έχω ξεκινήσει τα μπάνια. Α, ναι. Θα αρχίσουμε να ζηλεύουμε τώρα. Οπότε όταν το κάνω αυτό, αισθάνομαι πάντα πολύ ωραία. Είχες μιλήσει πρόσφατα και είχες πει για το οικονομικό πρόβλημα που είχες αντιμετωπίσει τότε που έχασες κάποια λεφτά. Το που ξεκίνησε η κρίση, που κλείσανε δύο εταιρείες, μας χρωστούσαν λεφτά και δεν ήταν μόνο ότι μπαίναμε σε μια μαύρη περίοδο για την τηλεόραση και για το θέατρο. Ήταν ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και λεφτά που δεν θα παίρναμε. Εσύ έχασες πολλά λεφτά από Όχι αυτό. Πολλά, εντάξει, γύρω στα 25-30 χιλιάδες. Δεν λέγα. Όχι πολλά σε σύγκριση με άλλους. Δηλαδή κάποια σερίαλ δεν σας πληρώσανε, έτσι έγινε. Ναι. Όταν έκανες τα κλεμμένα όνειρα, τα κασέ τότε και η τηλεόραση είχαν... Πέσανε κατακόρυφα. Δηλαδή ξέρω εγώ αν έπαιρνες, σου λέω ένα παράδειγμα, 3.000 το μήνα, θα έπαιρνες 1.000 ευρώ το μήνα. Α, έπεσε τόσο. Με δυσκολία. Δυσκολία. Δηλαδή το τίποτα για τη δουλειά που έβγαλε. Νιώθεις ότι είσαι αυτό που λέμε ποιοτικός ηθοποιός? Δεν καταλαβαίνω τον όρο. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να κάνω τα πάντα. Όταν υπάρχει θέατρο σε όλα τα επίπεδα. Κακές συμπεριφορές είχες δεχτεί? Ναι, από την αρχή το δέχεσαι αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν. Θέλουν πολύ να βγάζει ο καθένας ό,τι κόμπλεξ έχει. Δεν είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Τηλεόραση τα έκανες τώρα πάλι σε κάτι άλλο, σε έναν άλλο ρόλο, να παρουσιάσεις μια εκπομπή δική σου? Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω και δεν ξέρω και αν μου πάει κιόλας να το κάνω. Δεν... Να σε πάω σε πιο προσωπικό επίπεδο. Ναι, πήγαινε. Έχεις μιλήσει για τη σχέση σου με την κυρία Μπρέμπου, χρόνια έτσι, συντροφικότητα. Είναι εύκολο να είναι ένας άντρας ηθοποιός με μια γυναίκα ηθοποιό? Είναι θέμα προσωπικότητων αυτό, καταρχάς. Είναι θέμα χιούμορ. Α, ναι. Γιατί έχει και πολύ πλάκα. Όταν δεν εισέρχεται στον ανταγωνισμό, ας πούμε, είναι όλα μια χαρά. Δεν σου χτύπησε ποτέ το καμπανάκι, ας πούμε, το να κάνω ένα παιδί, να κάνω μια οικογένεια και αυτά, δεν το είχες ποτέ? Όχι. Αλλά και αυτά, σου επαναλαμβάνω, είναι θέμα τύχης. Δηλαδή, αν κάποιο κορίτσι ίσως είχε απαιτήσει ή οτιδήποτε, να είχαμε ένα παιδί, ή μπορεί να έχει συμβεί τυχαία αυτό. Μπορεί να είχα παιδί. Ή παιδιά, δεν ξέρω. Τώρα έχουμε ένα πολύ καλό θεατρικό, έτσι, που ξεκινάμε. Λέγεται Μικρασία. Βασίζεται μέσα σε μαρτυρίες, αλλά ουσιαστικά μας μεταφέρει στην προκυμαία, μας μεταφέρει τι αισθανόταν ο κόσμος εκεί που ήθελε να φύγει, τι άφησε πίσω του. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Δύσκολο, αλλά πολύ έτσι, πολύ επικοδομητικό. Και έτσι συναντιέσαι με πράγματα που έχεις καιρό να σκεφτείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.